Δεσμεύσουμε διότι υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μαζί μας ο Μάριος Βασιλείου, μουσικός και πρωτοψάλτης. Καλημέρα. Και ο κύριος Γιώργος Λοΐζου, χωράρχης της Παγκύριας Ένωσης Ιεροψαλτών Ιωάννης Κουκουζέλης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Μια εξαιρετική βυζαντινή εκδήλωση τα Χριστούγεννα, η οποία ακολουθεί και έπεται. Και είναι μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Και στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Κάνουμε αρχή, για πες Μαρία. Η τρίτη της σειράς, ύστερα από κάποια επιτυχία καλή που είχαμε και ο κόσμος το ζητούσε, συνεννοηθήκαμε με τον Γιώργο, ο οποίος, όπως είπες, είναι χωράρχης της Παγκύπριας Ένωσης Ιεροψαλτών Ιωάννης Κουκουζέλης, η παλαιότερη του τόπου και εγγεγραμμένη κιόλας. Και θα γίνει στην Παναγία την Επαγγελίστρια στην Παλουριώτισσα αυτή η εκδήλωση αύριο στις 7. Ωραία. Με ύμνους και μικρά κείμενα. Είναι μια επίσημη εκδήλωση και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο Λευκωσίας, ο οποίος έβαλε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση και ο οποίος θα παραστεί και θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σκοπός μέσα από την συνεργασία αυτή με τους ύμνους και τα μικρά κείμενα να εισαχθούμε και εκκλησιαστικό-βυζαντινά στην περίοδο των Χριστουγέννων. Μα έτσι πρώτα έπρεπε να εισαχθούμε και μετά σε ό,τι έχει αφορά τα υλικά αγαθά. Και με καλό, με καλό ήχο όπως πάντα να δώσουμε αυτό που θα πρέπει να υπάρχει σε μια εκκλησία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κύριε Λοΐζου, αυτή η Παγκύπρια Ένωση Ιεροψαλτών που είναι και η αρχαιότερη. Μάλιστα. Έχει να προσφέρει και προσέφερε πολλά. Μάλιστα. Στον τόπο και στα δρόμενα αυτά. Από το 1972. Για πείτε μας λίγα λόγια. Η χοροδία αυτή ιδρύθηκε το 1972, ναι, από τον δόκτορα Σόλωνα Χατζησολωμό, ο οποίος ήταν ο χωράρχης μέχρι το 2014. Μάλιστα. Από το Σεπτέμβριο του 2014 έχω αναλάβει εγώ και η χοροδία συνεχίζει το δρόμο της. Πόσα μέλη? Τα μέλη μας είναι 40. 40. Είναι 40 μέλη, είναι ιεροψάλτες από διάφορους ναούς της Λευκωσίας. Μάλιστα. Αλλά και μαθητές της σχολής μας, της Βυζαντινής Μουσικής. Είναι καλό ότι υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα αντικαταστήσουν. Βέβαια, είναι απαραίτητο αυτό. Και θα δώσουν συνέχεια σε αυτή την παράδοση. Ασφαλώς. Και επίσης σημαντικό που αγαπάνε τη Βυζαντινή Μουσική, γιατί δύσκολα θα βρεις νεαρούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την κλίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πού θα γίνει η εκδήλωση και τι ώρα, Μάρια? Είπαμε, θα γίνει στην Μεγάλη Εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας, ναι, στην Παλουριώτισσα. Μάλιστα. Γνωστή και μία μεγάλη μας εκκλησία εδώ στην Παλουριώτισσα. Μέσα στην εκκλησία θα γίνει βέβαια. Είναι εκκλησιαστική εκδήλωση. Mm-hmm. Στις 7 το βράδυ θα γίνει. Mm-hmm. Και θα πάει γύρω στα 50 λεπτά έως μία ώρα. Ωραία. Δεν είναι μεγάλη. Και εκεί μπορούν να ακούσουν υπέροχους ύμνους. Ύμνους των Χριστουγέννων. Χριστουγέννων από τους ψάχτες μας και μερικούς ύμνους αφιερωμένους στην Παναγία. Λοιπόν, να πάρουμε και μια γεύση, μια πολύ μικρή. Έχουμε ένα βίντεο να το δούμε. Θα σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ενημέρωση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Άστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά που σε εισάγει σε αυτό το κλίμα, σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Νιώθεις εσωτερικά αυτή την περίοδο. Πρέπει να έχεις την πίστη μέσα σου όμως. Ναι. Υπάρχουν άτομα τα οποία εντάξει, είναι κάπως προκαταλημμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Όποιος όμως νιώθει την πίστη μέσα του, αυτή η εκδήλωση θα το συνεπάρει. Αλλάζουμε θέμα. Την καλημέρα μας ξανά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε χτες και προχτές. Να είστε όλοι καλά σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Τίμη μας. Τίμη.